Δίνεται μια λύση στα θέματα του ασφαλιστικού κλάδου και ταυτόχρονα επιχειρείται η αναβάθμισή του μέσω ρυθμίσεων ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά και ο ασφαλιστικός κλάδος να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία του. Με το πρώτο κεφάλαιο του προτινόμενου σχεδίου νόμου καταργείται η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και οι επιχειρήσεις του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου υπάγονται στην ενιαία εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος. Η επιλογή αυτή θεωρείται εύλογη δεδομένης της αύξησης των συνεργασιών που παρατηρούνται μεταξύ των επιχειρήσεων του ασφαλιστικού και του τραπεζικού κλάδου και επομένως ο ενιαίος εποπτικός έλεγχος αυτών των επιχειρήσεων είναι αναγκαίος για τη διαφύλαξη των ισότιμων όρων ανταγωνισμού αλλά και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Οι πράξεις εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης ασκούνται με πράξεις του διοικητή ή άλλου εξοδημένου οργάνου της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά το κέντρο πληροφοριών, θεωρώ ότι θα πρέπει να μεταφερθεί από την ΕΠΕΙΑ στο επικουρικό κεφάλαιο και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταφορά του κέντρου πληροφοριών από την ΕΠΕΙΑ στο επικουρικό κεφάλαιο θα συμβάλλει πέραν από την εξυπηρέτηση των καταναλωτών στον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, στην αύξηση των εσόδων του κράτους από φόρους που σήμερα διαφεύγουν, στην αύξηση των εσόδων του επικουρικού κεφαλαίου από τη μη καταβολή φορών των ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ παράλληλα θα μειώσει όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη ανασφάλιστων οχημάτων που εκτιμάται σήμερα ότι είναι πάνω από 500.000. Φυσικά, αρμοδιότητα και καθήκον της Τράπεζας Ελλάδος θα πρέπει να είναι ο έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Αναφορικά με τη διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ της πραγματοποιηθήσας παραγωγής ασφαλίστρων, ασφαλισμένων οχημάτων και δήλωσης εγγραφής των αντιστοίχων ασφαλιστήριων στα μητρώα τους, με το δεύτερο άρθρο καταργούνται οι διατάξεις εκείνες που πέρασαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διατάξεις οι οποίες επικρίθηκαν ως αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία σε ό,τι αφορά στις κρατικές ενισχύσεις. Ταυτόχρονα έγινε αντιληπτή η ανεπάρκειά τους στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την πρόσφατη ανάκληση της άδειας ορισμένων ασφαλιστικών εταιριών. Επιπλέον, ορίζεται μεταβατική ρύθμιση για τις εκκρεμείς διαδικασίες των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. Στο ίδιο άρθρο, καθορίζεται μια σύντομη διαδικασία προκειμένου να μεταβιβαστεί το χαρτοφυλάκιο ζωής των υποεκαθάριστης εταιριών σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ή σε κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιριών. Κύριε Υπουργέ, οι πολίτες που ήταν ασφαλισμένοι στην Ασπίδα και στην Commercial, κατ' εμέ δεν πρέπει να χάσουν ούτε ένα ευρώ, διότι δεν φταίνε αυτοί. Με το δεύτερο κεφάλαιο του προτινόμενου νομοσχεδίου επιχειρείται η κάλυψη ενός κενού που υπάρχει στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος στερείται παντελώς στην ύπαρξη εγκαιτικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής. Με το δεύτερο κεφάλαιο του προτινόμενου νομοσχεδίου καλύπτεται λοιπόν ένα κενό που υπήρχε στον χώρο των ασφαλιών και συνίσταται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία εγκαιτικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, κατά το πρότυπο του επικουρικού κεφαλαίου, το οποίο καλύπτει την ασφάλιση των οχημάτων. Αναφορικά με την είδηση εγκαιτικού κεφαλαίου ζωής, άρθρα 3 έως 13, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής. Το εγκαιτικό κεφάλαιο ζωής θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ασφαλιστική εταιρεία ειδικού τύπου, όπου οι πελάτες θα συνεχίζουν να καταβάλουν το 100% των ασφαλίστρων τους, όσοι είχαν στο νέο φορέα. Δημιουργία σε άμεσο χρονικό διάστημα ενός ισχυρού ταμείου σε σύγκριση με την ίσπραξη μόνο του 1,5% των ασφαλίστρων. Οι εργαζόμενοι, εν δυνάμει άνεργοι, θα στελεχώσουν τον νέο φορέα με συμβάση ιδιωτικού δικαίου, επομένως θα αποφευχθεί η αύξηση της ανεργίας. Τα δημόσια έσοδα θα ωφεληθούν από την ίσπραξη του 100% των ασφαλίστρων για την κάλυψη των αποζημιώσεων, χωρίς αύξηση των δημοσίων δαπανών που προορίζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών που έκλεισε η ασφαλιστική τους εταιρεία. Οι καταναλωτές, ασφαλισμένοι των υγιών εταιριών, δεν θα υποστούν επιβάρυνση, ειδικά σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, γεγονός που θα μειώσει την ακυρωσιμότητα των ασφαλιστήριων. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να μετεξελιχθεί η λειτουργία του επικουρικού κεφαλαίου για τον κλάδο οχημάτων. Στο άρθρο 10, εισφορές, το σχέδιο νόμου προβλέπει εισφορά επί των ακαθαρίστων ασφαλίστρων ανερχόμενη σε ποσοστό έως 1,5%. Το προτινόμενο ποσοστό 1,5% είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιβαρύνσεις που κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 0,3%. Το προτινόμενο επίπεδο εισφοράς είναι επιπλέον πολύ υψηλό σε σχέση με την ανταποδοτικότητα της εισφοράς. Επιπλέον, αποδυναμώνει δραστικά από άποψη ανταγωνισμού τα προϊόντα ζωής σε σύγκριση με παρεμφερή προϊόντα αποταμίευσης άλλων τομέων,
αφού έτσι γίνονται κατά πολύ ακριβότερα και άρα λιγότερα ελκυστικά για τον καταναλωτή. Άρα, λογική θα ήταν μια ετήσια τακτικής φοράς σε ποσοστό μέχρι 0,3% της συνολικής ετησίας παραγωγής ακαθαρίστων καταχωρημένων ασφαλίστων κλάδων ζωής. Συνοψίζοντας, το παρόν σχέδιο νόμου δίνει μια συνολική λύση στα θέματα του ασφαλιστικού κλάδου και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη λειτουργία του ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ασφαλιστική αγορά. Ευχαριστώ.